Erotici, ωραία. Πώς νιώθετε που γυρίσατε στην ομάδα μετά από πολύ καιρό? Νιώθω καλά, πλέον νιώθω καλά. Ήταν δύσκολο αυτούς τους 3 μήνες που ήμουν εκτός ομάδος. Αλλά δούλευα και με το προπονητή σου, οπότε με βοηθούσα με κάποιο τρόπο να κρατήσω σε φυσική κατάσταση καλή. Οπότε, όπως έχω πει, επέστρεψα στο σπίτι μου, οπότε είμαι καλά και χαρούμενος. Η ερώτηση είναι, ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στην καριέρα σας, τραυματισμοί κτλ. Α, τη πιο δύσκολη, πάρα από του τραυματισμού, γιατί είναι πάντα κάτι που εμεί και εσεί, αν τα φτάσει σε αυτό το επίπεδο, είναι που όλοι θέλουμε να αποφύγουμε, είναι του τραυματισμού. Δυστυχώ, εγώ είχα 2 μεγάλου τραυματισμού που μου άφησαν σχεδόν με τα 2 μαζί, σχεδόν 2 χρόνια εκτό προπονήσεις και παιχνίδια. Πέρα από αυτά, νομίζω ότι τις αδικίες που είχα αρκετές φορές εδώ στο ΠΑΟΚ και στην πρώτη φορά που είχε έρθει το 8 ως το 12 που είχαμε δύσκολες διαιτησίες, δύσκολα πράγματα. Και φυσικά το 17 που μας κλέψανε το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι όλα αυτά ήταν τις πιο δύσκολες στιγμές που έχω ζήσει ως ποδοσφαιριστής. Πέρα. Καλησπέρα σας. Η ερώτησή μου είναι πώς νιώθετε που είστε ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του ΠΑΟΚ και αποτελείτε ένα πρότυπο για εμάς τα παιδιά των Ακαδημιών. Κοίτα, εγώ δεν σκέφτομαι αυτά ότι είμαι ένας από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει στο ΠΑΟΚ. Εγώ το ποδόσφαιρο το αγαπάω, τον αγαπάω την ομάδα και προσπαθώ πάντα να δώσω το καλύτερο τον εαυτό μου σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε προπόνηση. Οπότε εγώ και μακάρι όλοι σας να είστε σε τυχεροί να παίξετε σε τέτοιο επίπεδο, να πάρετε τα συμβόλαια, τα λεφτά που παίρνει ποδοσφαιριστές και να κάνετε αυτό που αγαπάτε. Γι' αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί ό,τι και να πούμε έχουμε η καλύτερη δουλειά του κόσμου. Από την αγάπη του ποδόσφαιρου πληρωνόμαστε και καλά. Και στη δεύτερη, αυτό. Εγώ προσπαθώ να είμαι πάντα ειλικρινής πρώτα με τον εαυτό μου, να δώσω το 100% στο εαυτό μου σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε προπόνηση. Μάλλον για αυτό το λόγο κάποιους πιστεύουν ότι είμαι πρότυπος για τα παιδιά της Ακαδημίας. Είμαι πολύ χαρούμενος και είναι τιμή μου που κάποιους λένε ότι είμαι πρότυπο. Σημαίνει ότι τις βάσεις που μου έχουν δώσει τους γονείς μου, τις βάσεις που μου έχουν δώσει οι προπονητές μου με την ηλικία σας, τις κρατάω, τις κράτησα και μπορώ να περάσω αυτό σε εσάς και σε άλλα παιδιά που θέλουν καυτοί να συνεχίζουν το ποδόσφαιρο. Γεια σας κύριε Ανδρέ. Γεια σου! Μια ερώτησή μου είναι, κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το πιο ωραίο γκολ που έχετε βάλει? Τώρα με δυσκολεύεις περισσότερο. Το καλύτερο γκολ που έχω βάλει, δεν το ξέρετε μάλλον, δεν το έχετε δει μάλλον ποτέ. Ήμουν 17 χρονών στο Μουντιάλ K17 της Φιλανδίας, παιχνίδι Πορτογαλία-Νιγηρία, 55 μέτρα πίσω από το κέντρο και το παιχνίδι τελείωσε 5-5. Στη διάρκεια του παιχνιδιού, σε ένα σημαντικό παιχνίδι, αν κάνετε ένα πολύ σημαντικό λάθος και δεχτεί γκολ η ομάδα σας, πώς το ξεπερνάτε? Να βάλω και εγώ γκολ.
Όχι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Στην αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο και έχω ζήσει αυτό και πρόσφατα στο παιχνίδι με Ολυμπιακός. Δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να ζεις με αυτό. Ποδοσφαιριστής είσαι. Δεν θα είσαι σε κάθε παιχνίδι το καλύτερο παίκτη ή το καλύτερο στον εαυτό σου. Θα προσπαθήσεις να κρατήσεις τη συγκέντρωση που είναι αυτό το πιο σημαντικό. Όπως αν θα βάζεις ένα γκολ σε ένα κρίσιμο παιχνίδι, ένα ντέρβι, ένα τελικό, και να πιστεύεις ότι έχεις κάνει ήδη τη δουλειά σου ή ότι έχεις τελειώσει τη δουλειά σου, μπορείς να το πληρώσεις. Οπότε είναι το ίδιο όπως στη ερώτηση σου, ότι αν θα κάνεις ένα λάθος. Εντάξει, δύσκολο είναι. Θα προσπαθείς να το ξεχάσεις, δεν θα είναι εύκολο. Αλλά να κοιτάς μπροστά, να προσπαθήσεις να συνεχίσεις τη δουλειά σου, να προσπαθήσεις να μην κάνεις ξανά το ίδιο λάθος, γιατί μόνο έτσι μαθαίνεις με τη λάθη που θα κάνεις, και να προσπαθείς να βελτιώσεις στα επόμενα λεπτά, στην επόμενη φάση που θα έχεις, για να πάρεις την αυτοπεποίθηση πάλι, για να μπορείς να μπεις ξανά στο παιχνίδι. Πώς νιώθετε ότι πήρατε το Euro και είχατε πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές δίπλα σας? Πολύ καλά. Πάρα από το οι ομαδικές νίκες, οι ομαδικές τίτλους που έχω κερδίσει και στη Γερμανία και εδώ στην Ελλάδα, άλλο είναι να κερδίσεις εθνική στη χώρα σου που παίξει για μια χώρα, ένα λαό. Ήμουνα τυχερός που ήταν στη δεύτερη φορά που είχε πάρει ευρωπαϊκό τίτλο. Είχε πάρει και στη ΚΑΠΑ 17 πολλά χρόνια πριν. Και ήμουνα τυχερός που το πέτυχε και εγώ ως ποδοσφαιριστής της πρώτης εθνικής Πορτουγαλίας. Ένιωθα πολύ καλά, γιατί είναι νομίζω το πιο υψηλό επίπεδο που μπορείς να παίξεις ως ποδοσφαιριστής. Να φτάσεις σε τέτοιο τουρνουά και να κερδίσεις με τόσους μεγάλους παίκτες και τόση ποιότητα που είχε και που έχει ακόμα σε αυτή την εθνική. Και ήμουν χαρούμενος και περήφανος που ήμουν και εγώ ένας από αυτούς που είχαμε δώσει τόσες χαρές, τόση χαρά στη χώρα μου. Θα θέλατε να προπονήσετε τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ? Κοίτα, είναι τώρα που ήμουνα 3 μήνες εκτός ομάδος, είχε χρόνο να σκεφτώ πράγματα που θέλω και θα ήθελα να κάνω μετά το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν θα γίνω προπονητή. Θα είναι πράγματα που θα μου άρεσε. Περισσότερο στις ακαδημίες, περισσότερο με παιδιά με την ηλικία σας και πιο μικρά, παρά από πρώτη ομάδα, γιατί τις πρώτες ομάδες είναι λίγο δύσκολες, γιατί τους παίκτες έχουν δύσκολους χαρακτήρες. Νομίζω ότι θα μου άρεσε αρκετά, γιατί να μπορώ να περάσω αυτό που έχω μάθει σε όλα αυτά τα χρόνια στα παιδιά, για να βλέπω εγώ να ανεβαίνουν ψηλά στο ΠΑΟ και σε άλλες ομάδες, σε άλλα πρωταθλήματα.